Μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, μας βλέπατε, μας ακούγατε και τώρα θα τα πούμε και διαδικτυακά, μέσω του Web TV του MyPortal, εδώ στον φιλόξενο χώρο του Μόναστη. Ξεκινάμε, εγκαινιάζουμε ένα νέο κύκλο συνεντεύξεων για να δούμε και να συζητήσουμε όσα θέματα μας αφορούν και μας απασχολούν και όσα κυριαρχούν στην επικαιρότητα, Σταύρο. Όσα κυριαρχούν στην επικαιρότητα, Χρήστο, ποσοστά είπες και νομίζω ποδαρικό καλύτερο από τον πρώτο πολίτη της πόλης δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Κωνσταντίνος Ζέρβας, εφόλης της ύλης, σε μια συζήτηση όπου θα κληθεί να μας εξηγήσει μεταξύ άλλων πώς κατόρθωσε να κερδίσει το 71% όπως μας είπε των δεσμεύσεων του, το έκανε 70%. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν επιτυγχάνεται εύκολα από πολλούς δημάρχους, γιατί όταν μπαίνει στη ζυγαριά η πράξη με τις υποσχέσεις, συνήθως είναι ελλειμματικό. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να σας κάνω καλό ποδαρικό. Είναι βέβαιο, και από αυτό να ξεκινήσουμε, ότι σχολιάστηκε πολύ μία δήλωσή σας, κάνατε ένα μίνι απολογισμό, εμείς πετύχαμε το 71%, το 70%, χαρτολογώντας τώρα αναφέρθηκα στο 71%, κοντά στο 70% των προεκλογικών δεσμεύσεων. Λένε κάποιοι, Δήμαρχε, δεν είναι έργο, είναι μελέτες, είναι σημασιοποιήσεις. Τι απαντάτε? Καταρχάς να πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που κάθε μέρα κάνω και ένα προσωπικό απολογισμό. Έχω μια πολύ πλήρη και πολύ σαφή εικόνα όλων αυτών που πρέπει να γίνουν στην πόλη μας από τη μια πλευρά και από την άλλη αυτών των οποίων, για τα οποία είχα δεσμευτεί. Αυτά τα οποία είχα δηλώσει ότι ως δήμαρχος θα πραγματοποιήσω, αυτά που ως δήμαρχος πλέον εκλεγμένος είχα δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσουν. Και κάθε μέρα και εγώ και οι συνεργάτες μου κάνουμε αυτόν τον απολογισμό. Βέβαια, οι περισσότεροι οι οποίοι ελέγχουν αυτόν τον απολογισμό, ίσως δεν έχουν την εικόνα τι σημαίνει να υλοποιήσεις ένα έργο. Γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες έργων. Υπάρχουν έργα μεγάλης κατηγορίας, μεσαίας, μικρότερης. Αυτά τα οποία ξεκινήσαν από το μηδέν, για παράδειγμα η ανάπλαση του άξον της Αριστοτέλους, είναι ένα έργο το οποίο το πήρα στο μηδέν. Προφανώς θα έπρεπε να ξεκινήσει ένας διεθνής διαγωνισμός για ένα τόσο σημαντικό έργο. Προφανώς θα έπρεπε να υπάρξει η κατακύρωσή του. Προφανώς θα έπρεπε να πάμε στην συμβασιοποίηση της μελέτης. Προφανώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του έργου και για τη μελέτη, αλλά και για την κατασκευή του έργου. Και όλα αυτά έχουν γίνει και βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή στη σύμβαση με τους μελετητές του έργου που προέκυψαν από αυτό το διεθνή διαγωνισμό. Έτσι θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι από τις δεσμεύσεις μου, από τις εξαγγελίες μου, από το προγραμματισμό μου βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και κάποια άλλα έργα τα οποία ήδη έχουν γίνει. Έχουμε εκτεταμένες αναπλάσεις σε γειτονιές. Εκεί ήταν μικρότερο το στάδιο της μελέτης της προετοιμασίας. Έπρεπε να υπάρξουν μικρότερες μελέτες οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες γειτονιές. Έπρεπε να υπάρξει χρηματοδότηση από πόρους, ίδιους πόρους του Δήμου που υπήρχαν. Θα πηγαίναμε σε μια διαδικασία δημοπράτησης, μάλιστα με έναν τρόπο που αποκαλείται συμφωνία πλαίσιο που αξιοποιεί όλο το ποσό του έργου, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν μένουμε μόνο στο ποσοστό μετά την έκπτωση που υπάρχει. Άρα εκεί προχωράμε πολύ πιο γρήγορα στην υλοποίηση του προγράμματός μας για τις αναπλάσεις των γειτονιών. Προχωράμε σε ασφαλτοστρώσεις. Υπάρχει ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε όλη την Θεσσαλονίκη, σε όλο το Δήμο της πόλης. Απ' την άλλη πλευρά προχωρούμε στο κομμάτι που αφορά τον φωτισμό της πόλης και αυτό ξεκινάει αυτό το μήνα. Άρα βλέπετε ότι η αποτίμηση αυτού του 70% και είπαμε χαριτολογώντας το 71%, ίσως να το πούμε και στους τηλεθεατές μας, γιατί χθες μετακινήθηκε και ένα περίπτερο σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, το οποίο ήταν, αν θέλετε, στόχος όχι μόνο για τη δική μου διοίκηση, και για τις προηγούμενες, σε ένα σημείο που πραγματικά μετακινούμενο ευνοεί πάρα πολύ την καλύτερη κυκλοφορία της πόλης. Άρα βλέπετε ότι ακόμα και για τη μετακίνηση ενός περιπτέρου, για το οποίο συζητάμε και χαμογελάμε, έχει τη διαδικασία του. Δυστυχώς στο ελληνικό δημόσιο δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μακάρι να είχα ένα μαγικό ραβδάκι και να έκανα όλα αυτά που θέλω, όλα αυτά που χρειάζονται να γίνουν. Αλλά πιστέψτε μου, όλα αυτά τα κομμάτια προκύπτουν, όλα αυτά τα κομμάτια του έργου της αρχής μας, της δημοτικής μας αρχής, γίνονται με πολύ μεγάλη επιμέλεια και πολύ μεγάλη γρήγορση και βέβαια κάτω από συνθήκες που αυτά τα 3 χρόνια κανείς δεν είχε προβλέψει.
όταν ορκίστηκα τέλη Αυγούστου, όταν ανέλαβα 1η Σεπτεμβρίου, ποιος φανταζόταν ότι σε 5 μήνες θα είχαμε πανδημία. Για παράδειγμα, στην περίοδο της πανδημίας, αγαπητέ μου Σταύρο, οι επιτροπές για τους διαγωνισμούς βρίσκεται ένας αντιδήμαρχος από τη Θέρμη, ένας αντιδήμαρχος από τον Εύωσμο και στην εποχή της πανδημίας, άντε φέρ τους αυτούς να παραλάβουν ένα διαγωνισμό, να τον εγκρίνουν. Ο ένας ήταν σε καραντίνα, ο άλλος νοσούσε. Ήταν τόσο δύσκολο αυτό να συμβεί και παρόλα αυτά τίποτα δεν πήγε πίσω, τίποτα δεν μπήκε στο ράφι και για τίποτα δεν κλαίμε το χαμένο χρόνο. Μιλήσαμε για όσα έγιναν, μάλλον για όσα γίνονται σε αυτή την τετραετία. Έχουμε εκλογές αυτοδιοικητικές σε λίγους μήνες. Ποιο είναι το όραμά σας, ποιες είναι οι στοχεύσεις για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη του 2024-2028. Καταρχάς, παίρνουμε κάποιες προκαταβολές. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι επιτυχίες για την πόλη μας, οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται, οι εταιρείες οι οποίες έχουν έρθει και έχουν επιλέξει την πόλη μας ως έδρα τους. Μάλιστα, μόλις σήμερα πληροφορήθηκα για μια πολύ σοβαρή εταιρεία, η οποία πρόκειται να εγκαταστεί Θεσσαλονίκη και θα φέρει 2.000 με 3.000 θέσεις εργασίας. Ναι. Η λίστα αυτή είναι πολύ μεγάλη. Αυτό συνέβη και αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις στο χώρο του real estate. Μιλάμε για ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Αυτό το οποίο βρισκόμαστε εδώ ήταν ένα γιαπί πριν από και για πολλά χρόνια. Άρα αυτό το κομμάτι ολοκληρώνεται και πόσο μάλλον με τις υποδομές που θα ολοκληρωθούν, που θα είναι το μετρό, το οποίο θα λειτουργήσει σε λίγους μήνες, θα είναι το flyover, θα είναι οι αναπλάσεις, οι μεγάλες αναπλάσεις στην πόλη μας, στο Δήμο μας, το πάρκο του Παύλου Μελά, η μεγάλη ελκυστικότητα της πόλης, η μεγάλη επισκεψιμότητα της πόλης, οι κρουαζιέρες, το καινούργιο αεροδρόμιο, όλα αυτά είναι κομμάτια της Θεσσαλονίκης αυτής της δεκαετίας. Εκείνα τα οποία εγώ θα τρέξω είναι οι γειτονιές. Κάθε γειτονιά να είναι καλύτερη, κάθε γειτονιά να έχει ένα έργο και επιπλέον να διαμορφώσουμε μια πιο αποκεντρωμένη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος μας στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα 30 εκατομμύρια τα οποία απορροφούμε και αυτά βρίσκονται στη φάση της δημοπράτησης, θα έχουμε σε λίγες εβδομάδες τον ανάδοχο, κατατείνουν, οδηγούν στο να δημιουργηθούν, να ξαναγεννηθούν τα χαμένα εμπορικά κέντρα εκτός του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα έχουμε στη Μαρτίου, θα έχουμε στην Μπότσαρη, θα έχουμε στα Δυτικά, στην Παναγία Φανερωμένη, θα έχουμε στην Άνω Πόλη, στην Κλαθμόνο, στην Ολύμπου. Όλοι αυτοί οι δρόμοι θα έχουν μια ουσιαστική ανάπλαση, θα έχουν την τόνωση του εμπορικού ενδιαφέροντος για να έχουμε καλύτερη ποιότητα και στις γειτονιές, μια μερική αποκέντρωση, δηλαδή από το κέντρο της πόλης όπου όλοι κατεβαίνουμε, προς τα περιφερειακά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και από την άλλη πλευρά βέβαια όλο αυτό να οδηγήσει, αν θέλετε, και στην επίλυση ενός άλλου προβλήματος της πόλης μας, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, που είναι το κυκλοφοριακό. Δεν χρειάζεται να κατέβει ο καθένας κάτω στο κέντρο της πόλης του για τα ψώνια του, για τη διασκέδασή του. Ένα πετυχημένο, ας πούμε, τέτοιο μοντέλο που συμβαίνει από μόνο του αυτή τη στιγμή είναι η Λαμπράκη, η Τούμπα. Είναι ένας δρόμος, τον οποίο και αυτόν θα τον τονίσουμε όσο μπορούμε, θα τον αναπλάσουμε, θα τον κάνουμε πραγματικά πιο ελκυστικό, αλλά από την άλλη πλευρά θέλουμε αντίστοιχες τέτοιες αγορές σε όλο το συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άρα το ζητούμενο είναι η καθημερινότητα στην ουσία. Η καθημερινότητα παράλληλα με τα έργα υποδομής και παράλληλα με την ουσιαστική εξωστρέφεια και ελκυστικότητα, αναγνωρισιμότητα της πόλης Θεσσαλονίκης. Καθημερινότητα για μένα, κύριε Δήμαρχε, είναι και καθαριότητα. Πρωτίστως. Ακούγονται πολλά. Είναι, τα λέμε όλα, διαμαρτυρίες πολλές. Τι δεν πήγε καλά. Η καθαριότητα σήμερα, που μιλάμε, Φεβρουάριο του 2023, είναι πολύ καλύτερη από την καθαριότητα που παραλάβαμε το 2019. Και είναι καλύτερη όσον αφορά υποδομές. Έχουμε υπόγειους κάδους. Έχουμε πολύ περισσότερους κάδους, καλαθάκια σε όλη την πόλη. Έχουμε πολύ καλύτερα οχήματα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια καλύτερη διαχείριση του προσωπικού, που πρέπει να γίνει, και αυτό είναι η δικιά μου ευθύνη. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και διαχείριση πολύ περισσότερου απορρίμματος. Αγαπητέ μου Σταύρο, όταν έχουμε αυτήν την άνθηση του τουρισμού, του εμπορίου, όλα αυτά τα μαγαζιά που ανοίγουν στο κέντρο, πιστέψτε με ότι το τονάζ, δηλαδή ο όγκος των σκουπιδιών που μαζεύουμε, είναι πολύ μεγαλύτερος, τουλάχιστον 30% παραπάνω.
Απ' την άλλη πλευρά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι πρωταθλητής στην ανακύκλωση. Έχουμε 28%, όταν ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 21%. Αυτό δείχνει από τη μια πλευρά ότι πάμε καλά, αλλά από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν περισσότερες ανάγκες. Και πιστέψτε με, εκεί θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά, όχι μόνο από τον Δήμαρχο της πόλης, αλλά ακόμα και από τους πολίτες και κυρίως από τους επιχειρηματίες. Δεν βγάζω τα κουτιά των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, όποια ώρα θέλω, χωρίς να τα διπλώσω. Ξέρετε, ένας κάδος, ο γαλάζιος κάδος, εκεί που είμαστε πρωταθλητές, που καταφέραμε, πολίτες, υπάλληλοι του Δήμου, δημοτική αρχική που καταφέραμε να είμαστε πρωταθλητές, θα πρέπει να τα διπλώνουμε και θα πρέπει αυτό ήδη κάνουμε σε συνεργασία με τους μαγαζάτορες, τα βγάζουμε σε συγκεκριμένες ώρες. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν βγάζει ο επιχειρηματίας ό,τι ώρα θέλει τα σκουπίδια χωρίς τα απορρίμματα, ακόμα και τα καθαρά απορρίμματα. Ακόμα και τα προϊόντα ανακύκλωσης δεν τα βγάζει χωρίς να τα έχει επιμεληθεί. Η ατομική ευθύνη που λέμε στα. Το είπατε πολύ σωστά. Να πω κάτι όμως πάνω σε αυτό, Χρήστο. Κύριε Δήμαρχε, η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε πριν μερικές ημέρες το πρώτο κουρασγερόπλιο. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί είναι, νομίζω, κοινή ομολογία πως η Θεσσαλονίκη επανατοποθετήθηκε στον τουριστικό χάρτη. Είσαι ικανοποιημένος από την εικόνα της Θεσσαλονίκης που βλέπει ο επισκέπτης που κατεβαίνει από το κουρασγερόπλιο? Να σας πω, κάποια πράγματα διορθώσαμε. Ένας εξαιρετικός ακτιβιστής μας είχε κάνει πριν από 6 μήνες το παράπονό του, γιατί δεν είχε ράμπες αναπήρων γύρω από το λιμάνι της πόλης. Το διορθώσαμε. Φροντίζουμε έτσι ώστε η εικόνα γύρω από το λιμάνι να είναι η καλύτερη δυνατή. Φροντίζουμε έτσι ώστε να υπάρχουν οι προσβάσεις, αλλά την άλλη πλευρά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει ένα εξαιρετικό προσόν. Ίσως γι' αυτό, ξέρετε, θα έχουμε πολύ περισσότερα κουρασγερόπλοια. Κατεβαίνοντας κάποιος από το κουρασγερόπλιο του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπορεί και με τα πόδια να επισκεφθεί τα λαδάδικα για διασκέδαση, κάποια μουσεία, το εμπορικό κέντρο. Όλα αυτά σε ένα συνδυασμό από τη μια πλευρά υποδομών, αλλά από την άλλη πλευρά και της σωστής προετοιμασίας και προβολής, πραγματικά θα κάνουν και την πόλη μας πολύ ελκυστικότερη σε αυτά τα 65, δεν κάνω λάθος, κουρασγερόπλια που είχαμε το 2022, στα 70-80 πόσα θα έχουμε στο χρόνο που διανύουμε. Περάσαμε πέτρινα χρόνια με την κουρασγερόπλια. Δύσκολα χρόνια, πραγματικά. Κρατώ και έχω σημειώσει τη λέξη που αναφέρατε, αποκέντρωση. Σας άκουσα πρόσφατα να λέτε σε μία εκδήλωση ότι το κράτος μας, η χώρα μας, είναι από τις πιο συγκεντρωτικές χώρες της Ευρώπης. Τι σημαίνει αποκέντρωση στην πράξη, πώς μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να διεκδικήσει την δική του αποκέντρωση από το κράτος και αν τελικά, Σταύρο και Δήμαρχε, όσο περνούν τα χρόνια, τελικά η κεντρική εξουσία σφιχταγκαλιάζει ακόμα περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να αλλάξει αυτό? Αυτή είναι μια μακρά διαδικασία η οποία χρειάζεται πρωτίστως πολιτική βούληση. Μέρα με τη μέρα οι αρμοδιότητες στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στους δημάρχους είναι και περισσότερες. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η γκάμα που πραγματικά δεν θα χωρέσει η εκπομπή μας να σας παριθμίσω μόνο τις αρμοδιότητές μας. Καμιά φορά, ξέρετε, έρχεται στο γραφείο μου ένα ερώτημα και αντιλαμβάνω ότι υπάρχουν και άλλες αρμοδιότητες, οποίες δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν. Ξεκινώντας από τα δέσποτα, την κοινωνική πολιτική και καταλήγοντας στα απορρίμματα που είπατε προηγουμένως. Ένα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η κουβέντα έγινε σε μια εξαιρετική συζήτηση όπου παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ιδιαίτερα για την Αθήνα, για το αστικό συγκρότημα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η αποκέντρωση θα λειτουργήσει με δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Δήμου, μιας Μητροπολιτικής Διοίκησης στην ουσία. Από εκεί και μετά, αυτό το μοντέλο να έχουμε Δήμο, πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό, αποκεντρωμένη διοίκηση και ελεκτικοί μηχανισμοί, είναι ένα περιβάλλον το οποίο από τη μια πλευρά μας δίνει ευθύνες, από την άλλη πλευρά μας κάνει την καθημερινότητά μας πολύ πιο δύσκολη και, αν θέλετε, πολύ πιο αναποτελεσματική και αργή. Και απ' την άλλη, το μεγάλο ζητούμενο είναι οι πόροι. Εκείνο στο οποίο προχωρήσαμε και ίσως το συζητήσαμε, είναι ότι πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό στηριζόμαστε σε λεφτά που δεν είναι το Δημοτών. Το τεχνικό μας πρόγραμμα, το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα, γύρω στα 55 εκατομμύρια ευρώ, κατά 84%, επαναλαμβάνω 84%, είναι από ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Αντώνη Τρίτσης και όχι από τους δημότες. Παίρνουμε, απορροφούμε μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία που σας είπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε πόρους εκτός από τους φόρους ή την επιχορήγηση του κράτους. Ποιες είναι όμως οι διαδικασίες?
πόσος είναι ο χρόνος, γιατί πιστεύω ότι όχι μόνο το ελληνικό κράτος, αλλά σε μεγάλο βαθμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους που απορροφήσαμε, θα απορροφήσουμε αυτά τα μεγάλα πακέτα. Να δούμε πόσο γρήγορα μπορούν να τρέξουν, γιατί το ζητούμενο είναι από τα χρήματα, από τις χρηματοδοτήσεις, μέσω του σχεδιασμού μας, του οράματός μας, θέλετε, να φτάσουμε στην καθημερινότητα και στη βελτίωση της ζωής, της ποιότητας ζωής του πολίτη και του επισκέπτη, βέβαια. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα, Χρήστο. Λέμε ότι το μετρό τελειώνει τέλος του 23. Είναι κοινή ευχή όλων. Οι χώροι γύρω από τους σταθμούς του μετρό θα είναι έτοιμοι, και το ρωτώ αυτό γιατί σε τηλεοπτική μας συνέντευξη, πάλι στην ίδια παρέα, μας είχατε πει ότι εξασφαλίστηκε ο τρόπος ώστε να είναι έτοιμοι αυτοί οι χώροι, ώστε να μπορεί ο άλλος να αφήνει το αυτοκίνητό του να χρησιμοποιεί το μετρό. Θα είμαστε έτοιμοι, κύριε Δήμαρχε? Φεύγοντας από εδώ, αγαπητέ μου Σταύρο, πάω σε μια σύσκεψη ακριβώς για αυτό το θέμα, για την οδό Ψελού, όπου εμείς ήμασταν εκείνοι που συντελέσαμε, έτσι ώστε βοηθήσαμε να έχουμε την χρηματοδότηση από το κράτος για να γίνουν απαλωτριώσεις, να προλάβουν να κάνουν διανοίξεις δρόμους στα σταθμούς μετεπιβίβασης. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα χρόνια, και αν θέλετε και με δικές μου πιέσεις, άνοιξαν επίσης λαμαρίνες, ανέπνευσαν γειτονιές. Ξέρετε, βλέπουμε μια κανονικότητα σήμερα, την οποία πριν από κάποιους μήνες χρόνια δεν την είχαμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Μέσα σε αυτό το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ακριβώς και οι χώροι, παρέψα να το πω προηγουμένως, γύρω από τους σταθμούς του μετρό. Γιατί πρώτος πόλος ανάπτυξης, τα ξέρετε, παντού στον κόσμο, στην Αθήνα, στην Ευρώπη, παντού, είναι οι χώροι γύρω από τους σταθμούς του μετρό. Άρα αυτοί οι σταθμοί θα έχουν μια πολύ διαφορετική εικόνα, θα είναι πολύ πιο προσβάσιμοι και θα είναι η πόλη έλξης για την επόμενη μέρα της πόλης μας. Από εκεί και μετά, βέβαια, αυτή δεν είναι μόνο δουλειά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ιατρικό μετρό, το κράτος, τρέχει για τη Βενιζέλου, τρέχει για τον σταθμό της Αγίας Σοφίας που θα είναι ζωντανά μουσεία. Τρέχουμε για το crossover που είναι μπροστά στη βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που θα έχουμε ένα μοναδικό υπόγειο μουσείο. Όλα αυτά είναι πράγματα που περάσαν μέσα από το σχεδιασμό μας, μέσα από τη δική μας την πίεση. Εκεί είμαστε για να τα τρέξουμε. Όλα αυτά είναι το πλάνο της Θεσσαλονίκης της επόμενης πενταετίας, οκταετίας, της δεκαετίας της Θεσσαλονίκης. Θα κάνω και εγώ την τελευταία ερώτηση. Έχει να κάνει με τους υποψήφιους δημάρχους. Μέχρι τώρα είχαμε προθέσεις. Σιγά σιγά οι προθέσεις μετουσιώνονται σε ανακοινώσεις. Πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε, πώς το ζυγίζετε αυτό το δεδομένο, διότι πλέον υπάρχει και ο στόχος του 43%, αν δεν κάνω λάθος, για την επίτευξη της πολυπόθητης νίκης στις δημοτικές εκλογές. Αυτός είναι ο κανόνας, αυτή είναι η χαρά της δημοκρατίας. Να υπάρχουν και άλλες παρατάξεις. Προφανώς θα προέκυπταν στην πορεία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν μόνος υποψήφιος. Ούτως ή άλλως φαινόταν όλο αυτό το διάστημα ότι κάποιοι επιθυμούσαν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Εγώ τους καλοδέχομαι με το καλό να ορίσουν, με το καλό να προκύψουν αυτά τα σχήματα για να έχουμε, αν θέλετε, αυτόν τον αγώνα, αυτή την άμυλα για την πόλη μας. Για μένα όμως είναι σημαντικό η συζήτηση να γίνει με όρους για τη Θεσσαλονίκη, για το μέλλον της Θεσσαλονίκης, για την ολοκλήρωση των έργων της Θεσσαλονίκης, γιατί, αν θέλετε την άποψή μου, ένα από τα προβλήματα της πόλης, λίγο πολύ έτσι το θίξαμε από εδώ και από εκεί, είναι να σταματήσουμε να συζητάμε για την πόλη μας και να πιέζουμε για να ολοκληρωθούν αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν, ότι γίνονται. Υπάρχει πλέον μια ατζέντα της πόλης που λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε. Άντε να υπάρχουν μικροδιαφωνίες εδώ, εκεί, αλλά επιτέλους να είναι το ζητούμενο αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν, αυτές οι υποδομές, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, τα χρειάζεται η πόλη πριν να τρέξουν και μην είμαστε σε αυτή την ατέρμονη διαδικασία ανθρώπων που έρχονται από το παρελθόν, μαθητευόμενων μάγων, οι οποίοι θέλουν να συζητήσουμε, θέλουν να διαφωνήσουμε. Η πόλη έχει κουραστεί από τις διαφωνίες. Η πόλη επιτέλους θέλει αυτό το όραμα, αυτό το σχέδιο, αυτή η ατζέντα να ολοκληρωθεί και η Θεσσαλονίκη να φτάσει εκεί που της αξίζει και εκεί που πρέπει και μπορεί να φτάσει. Άρα να μιλήσουν οι πράξεις. Να μιλήσουμε επιτέλους με έργα. Ναι, ο καλύτερος επίλογος, Σταύρο. Πραγματικά ο καλύτερος επίλογος, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.